Με μια αιχμηρή και γεμάτη οργή ανακοίνωση για την άγρια δολοφονία του 43χρονου Κώστα Κατσουλάκη, η οικογένειά του ζητά να τελειώσουν τα ψέματα για να μπορέσει να κλάψει τον άνθρωπό της. Ξεκαθαρίζει ότι ο άτυχος 43χρονος δεν είχε προσωπικές εκτιματικές διαφορές με τον 60χρονο δράστη και ότι πλήρωσε τη στάση του ως πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Ορθουνίου για την προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος. Ένας καθέξιν εγκληματίας στέρισε από την κόρη του και τη γυναίκα του, αλλά και από όλους εμάς, τον πατέρα, τον σύζυγο, τον φίλο, τον χωριανό. Με την παρούσα μας δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι δεν υπήρχαν κτηματικές διαφορές. Υπήρχαν κατά συρροή εγκληματικές ενέργειες του Φωνιά και οι αρχές των Χαϊδών. Απλά, στον Κώστα με την ιδιότητα του πρόεδρου της κοινότητας είχε λάχιο κλήρος να προασπίζει το δημόσιο και δημοτικό συμφέρον. Όταν ο Φωνιάς έβαζε φωτιά στο σχολείο, όταν έκυγε μηχανήματα του Δήμου, πόσο αποτελεσματικές ήταν οι αρχές, πόσο αποτρεπτικά λειτουργήσαν. Στην ανακοίνωση στην οποία η οικογένεια αφήνει σαφείς αιχμές κατά των αρχών, γίνεται λόγος για μια σειρά παραβατικών ενεργειών του δράστη που αναφέρονται σε φθορές της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας, κατάληψη δημοτικών πηγών, βίαιη συμπεριφορά απέναντι σε ηλικιωμένους. Όταν η μικροεγκληματικότητα γίνεται συνήθεια, τότε οπλίζεται το όπλο του δολοφόνου, τονίζεται χαρακτηριστικά. Δεν είναι κανένα κοτόπουλο, ψυχή είναι. Κρίμα στο παλικάρι, κρίμα. Στο μεταξύ, ο 60χρονος δράστης που κατηγορείται για την ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του 43χρονου Κώστα Κατσουλάκη κρατείται στην αστυνομική διεύθυνση Χανίων και την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια. Πείτε μας γιατί τον σκοτώσατε. Μας αισθανοχωρεί γιατί ήταν καλό παιδί, καλός φίλος εδώ. Πολύ καλός. Αλλά δεν ξέρουμε τώρα τι συμβαίνει και τι έγινε. Μέλη της οικογένειας του Κώστα Κατσουλάκη, ο οποίος έφυγε άδικα, αφήνοντας πίσω του τη σύζυγο και το ανήλικο παιδί τους, υποστηρίζουν ότι ο δράστης είχε κάνει κατάληψη σε δημοτική έκταση και αυτό αποτέλεσε την αιτία της αντιπαλότητάς του προς το Δήμο Πλατανιά, την οποία τελικά πλήρωσε ο 43χρονος.